Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει στις 14 Αυγούστου 2024. Είναι ένα βίντεο λιγάκι εγωιστικό θα έλεγα και να μου επιτρέψετε που σήμερα θα μονοπολίσω το χρόνο του καναλιού για να διηγηθώ δικές μου ιστορίες. Καθημερινά εδώ στο κανάλι Διαβάζουμε, σχολιάζουμε και προσπαθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε μέσα από ιστορίε ανθρώπων οι οποίοι είτε μου τις γράφουν στα σχόλια κάτω από τα βίντεο είτε μου τις στέλνουν σε μηνύματα, στα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής οι οποίοι έχουν ως προνόμιο να μου στέλνουν email τις ιστορίες τους και να γίνονται βίντεο. Αύριο έχουμε μια τέτοια ιστορία εκπληκτική. Σήμερα όμω, 14 Αυγούστου 2024, παραμονή του 15 Αυγούστου του 2024, μόλι έχω βιντεοσκοπήσει το αυριανό βίντεο και με έχει πιάσει έτσι μια νοσταλγία. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σα δύο περιστατικά. Το ένα περιστατικό συνέβη και ανήμερα του 15 Αυγούστου. Νομίζω το 1987, μπορεί όμως να ήταν και το 1986, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν το 1987. Και το άλλο γνωρίζω σίγουρα ότι συνέβη και παραμονή του 15 Αυγούστου το 1993. Ε, όσοι βρίσκεστε καιρό εδώ στο κανάλι, γνωρίζετε ότι εδώ και δύο χρόνια επιτυχώς είμαι no contact με τους γονείς μου. Όχι μόνο με τους γονείς μου, αλλά και με ένα πρόσωπο που είναι πρωταγωνίστρια ή δευτεραγωνίστρια στο περιστατικό του 1987. Και στη συνέχεια πήγαν ο και με διάφορους υπταμενούς πυθήκους που προσπαθούσαν να μεταφέρουν μηνύματα από τους γονείς μου προς εμένα. Η δική μου ιστορία είναι αρκετά γνωστή σε όσου είστε στο κανάλι, αλλά επειδή αυτό το βίντεο μπορεί να πέσει στα μάτια και στα αυτιά κάποιου ο οποίος πρώτη φορά παρακολουθεί το κανάλι μας είμαι ψυχολόγος, είμαι 49 χρόνων, γεννήθηκα την Κυριακή του Πάσχα το 1975, 4 του Μάη το 1975. Συνελήφθηκα μεταξύ πρώτη και δεύτερα εισβολής το 1974, οι γονείς μου παντρεύτηκαν εν μέσω του πολέμου, 28 Ιουλίου του 1974. Ήμουν το πρώτο παιδί της οικογένειας. Έχω έναν αγαπημένο αδερφό, ο οποίο είναι τρία χρόνια μικρότερος από μένα. Γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1978 και μεγάλωσα περίεργα, δύσκολα. Η παιδική μου ηλικία ήταν παράξενη. Αυτό το κατάλαβα σιγά σιγά. Στο βιβλίο μου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός του επόμενου μήνα. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο κυκλοφορίας από καινούργιες εκδόσεις, μια καινούργια αρχή περιγράφω αρκετά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την προσωπική μου ζωή στην προσπάθεια μου να εξηγήσω γιατί ασχολούμαι τόσο εντατικά με την ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση είναι η διαδικασία στην οποία ένας ψυχολόγος, ο οποίος έχει αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας και καλύτερα να έχει και κλινική πείρα όπως έχω εγώ, δημιουργεί υλικό, είτε γραπτά κείμενα, βιβλία, άρθρα, είτε ηχητικό υλικό, επεισόδια podcast ή συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές, είτε βίντεο, τηλεοπτικό υλικό. Συμμετείχα σε τηλεοπτικές εκπομπές ως ψυχολόγος από το 1998 και εντεύθεν. Κυρίως κάνω ψυχοεκπαίδευση μέσα από αυτά τα βίντεο που ανεβάζω καθημερινώς εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση οι άνθρωποι μαθαίνουν πράγματα σε σχέση με τη ψυχολογία, σε σχέση με τις ανθρωπίνες σχέσεις και μπορούν να πάρουν εργαλεία για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, να πάρουν το πολύτιμο εαυτό τους στη ψυχοθεραπεία εφόσον αυτό το χρειάζονται και θα το κατανοήσουν μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση και να πάρουν παρότρινση, ενδυνάμωση, ούτω ώστε να συνεχίσουν καθημερινώς να αγωνίζονται πνευματικά για να κατακτήσουν την ευδαιμονία. Για την ευδαιμονία Μιλάμε έτσι πολύ αναλυτικά στο βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», το οποίο σας λέω θα κυκλοφορήσει εντό του επόμενου μηνό και όσοι είστε εδώ στο κανάλι θα το δείτε. Και μάλιστα αυτή τη φορά φρόντισα να κυκλοφορήσει σε μεγάλα βιβλιοπολία, να μπορεί κάποιο να το βρει εύκολα και να είναι σε πιο, προ, πιο προσιτή τιμή. Αυτό το βιβλίο είναι στην ουσία μια μικρή εγκυκλοπαίδεια ψυχοεκπαίδευσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην προσωπική μου νοσταλγία επειδή εδώ και δύο χρόνια είμαι no contact με τους γεννήτορε μου και με κάποια πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που έχω νοσταλγία. Η νοσταλγία μπορεί να είναι θετική είτε αρνητική. Αυτή η νοσταλγία για την οποία θα σας μιλήσω σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Είναι φυσιολογικό όταν είμαστε no contact με ανθρώπους που είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι και εγώ υπήρξα ως παιδί και ως ενήλικας εξαιρετικά συνδεδεμένη με τους γονείς μου. Είχα σχέσεις συναισθηματική αιμομιξίας με τους γονείς μου και κυρίως με τον πατέρα μου. Είναι φυσιολογικό να έχουμε φλασχές. Να θυμόμαστε ιστορίες με αγρίους, να υπάρχει μια επιθυμία να συνομιλήσουμε με ένα πρόσωπο. Πρόσφατα έπαθα έτσι μια φλασιά. Είχαμε πάει οικογενειακώ με την αναδημιουργημένη μου οικογένεια ένα ταξίδι, μια μονοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Και μόνο που είδα. Ήταν το Σάββατο, 3 Αυγούστου. Και μόνο που είδα τον τόπο στον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα, αναστατώθηκα και δεν σα κρύβω ότι μου ήρθε μια επιθυμία να θέλω να πάω στο σπίτι του γονιού μου, την οποία φυσικά και κατέπνιξα. Και μάλιστα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσω να συζητώ με τον σύντροφο μου και να του λέω. Αυτή την ταινία, όσοι παρακολουθήσατε το webinar α, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2024, όσοι βρίσκεστε στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή, όπου κάναμε ένα webinar που ήταν πρακτικές συμβουλές για απόφαση για no contact, διατήρηση της απόφασης, λήψη της απόφασης, εφαρμογή της απόφασης και ούτω καθεξής. Θα θυμάστε ότι είπαμε ότι είναι φυσιολογικό όταν πας no contact να σου έρχονται φλασιές, ειδικά αν έχεις κάποιο trigger. Και το trigger, το ερέθισμα για μένα ήταν ότι επισκέφτηκα τα εδάφη της πόλης όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και η Πάφος είναι μια πόλη που υπεραγαπώ. Υπεραγαπώ την Πάφο και σκέφτομαι ότι ίσω όταν φύγουν οι γονεί μου από τη ζωή μπορεί να επιθυμήσω να επιστρέψω, να κατοικήσω στην πάφο. Δεν το γνωρίζω πλέον αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να ζήσω τώρα στην πάφο, γιατί έχει 21 χρόνια που μετακόμισα και έφυγα από την πάφο, προκειμένου να γλιτώσω από το συνεχέ trigger που ήταν για μένα η παρουσία μου στην πάφο και η κοντινή παρουσία με του γονεί μου. Και όπω έχω πει και σε άλλα βίντεο, όσοι είστε εδώ στο κανάλι, θα γνωρίζετε ότι έχω μετανιώσει πικρά που το 2003 που μετακόμισα από την Πάφο δεν έκοψα και πλήρως σχέσεις με τους γονείς μου που ήταν στην Πάφο. Όπως και να έχει. Μεγάλωσα περίεργα. Πώς μεγάλωσα περίεργα. Ήμουν το πρώτο παιδί της οικογένειας. Όταν γεννήθηκα ο πατέρας μου ήταν αδιόριστος καθηγητής θρησκευτικών. Η μάνα μου ήταν διορισμένη φιλόλογος, οπότε τους πρώτους εννιά μήνες με μεγάλωνε ο πατέρας μου. Ο οποίος πρέπει να έδειξε ιδιαίτερη σπουδή για να με μεγαλώσει. Γιατί υπάρχουν και αρχεία, ηχητικά αρχεία, ότι μιλούσα από πολύ νωρί. Πριν να γίνω ενό έτου, και ότι περπάτησα πάλι και πολύ νωρί πρώτου γίνω ενό έτου. Ήμουν το project του, το πειραματόζω του. Υποθέτω ότι μου έδειξε και αγάπη, δεν γνωρίζω. Ε, σε κάποια φάση διορίστηκε ο πατέρα μου, ήρθε μια ανταντά στο σπίτι, μακαρίτησε σε κυρία Ελπίδα. Πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μου έχει δώσει πολύ αγάπη και οφείλωσε αυτήν την ροπή μου προ την καλοήθεια και την καλοσύνη που αναδύεται από μέσα μου πολύ συχνά. Μου έδειξε αγάπη η γυναίκα αυτή μέχρι τα τρία περίπου μου χρόνια, όπου τότε πήγα στον υπηαγωγείο και την ίδια περίοδο ξεκίνησαν οι τακτικοί ξυλοδαρμοί μου από τον πατέρα μου. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν ξυλοδαρμοί προηγουμένω. Θυμάμαι από την ηλικία των τριών ετών και πάνω και επειδή έχω αναμνήσει από πολύ νωρί, και ο λόγο που έχω αναμνήσει από πολύ νωρί είναι γιατί αν έπτυξα το λόγο πολύ νωρί, έτσι οι αναμνήσει μου κωδικοποιούνται λεχτικά, άρα μπορώ να τι ανασύρω. Νομίζω ότι πριν τα τρία δεν έτρωγα ξύλο. Από τα τρία μέχρι και τα 14 έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ενημέρωση που υπάρχει σήμερα για το ότι το ξύλο είναι κάτι παράνομο. Και ότι απαγορεύεται οι γονεί να δέρνουν τα παιδιά. Εγώ το μόνο που γνώριζα στο μυαλό μου ήταν ότι δεν ταιριάζει ένα πατέρα να είναι ιερέα, να είναι θεολόγο, να είναι άνθρωπο του Θεού και ταυτόχρονα να δέρνει. Ο πατέρα μου όμω μου λέει διάφορα χωρία, κυρίω από την παλαιά διαθήκη, τα οποία ευνοούσαν το ξυλοκόπημα των παιδιών. Ένιωθα ένα τεράστιο παράπονο μέσα μου που έτρωγα ξύλο και επίση δεν σα κρύβω ότι είχα βάλει μέσα μου, είχα ενδοβάλει τι απόψει τη μάνα μου ότι ήμουν άσχημη, ότι ήμουν παχιά. Σημιώστε ότι παχιά έγινα μετά από τη γέννα του γιού μου μετά τα 22 γέννα παχιά. Μέχρι τότε δεν ήμουν παχιά, Λέγω εγώ πίστεψα ότι ήμουν παχιά, ότι ήμουν άσχημη, ότι ήμουν αγλωσσού, ότι είχα τεράστια περιφέρεια. Μου έλεγε, μου έλεγε διάφορα, ότι, ποιος, ότι γελούσα απέσια, ηλίθια και δεν ξέρω εγώ. Και επίση είχα πιστέψει αυτό που μου έλεγε ο πατέρα μου, ότι ήμουν άταχτη. Και επειδή ήμουν άταχτη, τον ανάγκαζα να με δείρει. Και επειδή τον ανάγκαζα να με δείρει, θα πάθαινε κάτι με την καρδιά του και θα πέθαινε και θα έφτεγα εγώ. Άρα ζούσα αυτή τη συνθήκη. Παράλληλα με αυτό, υπήρχαν και καλά πράγματα. Του στείλω ο πατέρα μου, με έπαιρνε και πηγαίναμε για μακριά, μακρινού περιπάτου, hiking, 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα τα βράδια και συνομιλούσαμε. Μα διάβαζε το βράδυ και σε μένα και στον αδερφό μου, χωρί από την παλαιά διαθήκη, βιβλία, θρησκευτικά. Μα διάβαζε την αρχαία ελληνική μυθολογία, απαντούσε στι ερωτήσει μα. Μα ενθάρρυνε για το μέλλον. Ο πατέρα μου έχει μια αισιόδοξη νοοτροπία για τη ζωή, την οποία νομίζω την έχω αντιγράψει ή την έχω υιοθετήσει ή την έχω κληρονομήσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπήρχαν ταξίδια εκπαιδευτικά, υπήρχαν ευκαιρίε μόρφωση, υπήρχαν ευκαιρίε επιμόρφωση, υπήρχαν χρήματα, υπήρχαν υλικά αγαθά. Ήταν ένα περίεργο μείγμα και εννοείται ότι πηγαίνοντα στο σχολείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν άνοιγα το στόμα μου να πω ότι κακοποιούμαι στο σπίτι. Την τελευταία φορά που με έδιρε, θυμάμαι τη φάση. Ήταν μια φάση που ήμουν 14 ετών Είχα τσακωθεί με τη μάνα μου, με έδιρε ο πατέρα μου και μετά γύρισα και του είπα κάποια λόγια ξύλινα, κάποια λόγια βαριά. Και από τότε σταμάτησε. Ο ίδιο φυσικά τώρα μπορεί να μην το θυμάται. Γιατί πολλέ φορέ, όσο προσπαθούσα απελπισμένα να κερδίσω την εύνοια του και όσο προσπαθούσα απελπισμένα να αποσπάσω έστω και μια ειλικρινή συγγνώμη από τα χείλη του, θα λύθη. Μα έγινε κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι. Μα είπα αυτό, μα δεν το είπα. Μα έγινε έτσι, μα δεν έγινε. Με διάφορε δικαιολογίε. Δεν λέει ψέματα του στυλ. Δεν λέει δεν έγινε αυτό. Λίγο δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Είχε πάντα ζωή φαντασία και ούτω καθεξή. Χαίρομαι που στα 49 μου πλέον. Δεν έχω την ανάγκη να του ικανοποιήσω, δεν έχω την ανάγκη να του αποδείξω ότι είμαι καλό άνθρωπο, δεν έχω την ανάγκη να του εντυπωσιάσω. Χαίρομαι. Λυπάμαι βαθύτατα που δεν μπόρεσα να οριμάσω ενωρίτερα, να οριμάσω ψυχοσυναισθηματικά ενωρίτερα και να κόψω σχέσει με του γονεί μου ενωρίτερα και να μην του φέρνω σε επαφή με τα παιδιά μου, τα μεγάλα μου παιδιά. Οι γονεί μου φυσικά έχουν πολύ διαφορετική στάση απέναντι στα δικά μου τα παιδιά από ό,τι είχαν σε εμένα. Μιλάμε φυσικά για διακρίσει. Διακρίσει ανάμεσα στα παιδιά και διακρίσει ανάμεσα στα παιδιά και του ξένου. Και πάμε τώρα στο πρώτο περιστατικό που νομίζω έγινε το 15 Αυγούστου του 87 ή το 86. Νομίζω είναι το 87. Ήταν 15 Αυγούστου. Στο σπίτι μα φιλοξενούσαμε εκείνη την περίοδο δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν μια αδερφή τη γιαγιά μου, η οποία από τα 40 τη χρόνια κατοικούσε στο Λονδίνο. Τότε πρέπει να ήταν καμιά 80 χρονών η γυναίκα αυτή, Ηταν μια γυναίκα περίεργο χαρακτήρα, παράξενο χαρακτήρα. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία διατήρησε την εκπληκτική ομορφιά τη μέχρι το τέλο τη ζωή τη. Η οποία όμω είχε διάφορε ιδιοτροπίε και η οποία παρόλο ότι ήταν αμόρφωτη και βρέθηκε στο Λονδίνο στα 40 τη, όπου την έστειλαν για υπηρέτρια σε ένα σπίτι και εκεί γνώρισε κάποιον καπετάνιο, τον οποίο παντρεύτηκε και αυτό ο καπετάνιο πέθανε ένα χρόνο μετά, αλλά έκτοτε έμεινε η κυρία Τάδε. Είχε έτσι μια νοοτροπία κακομαθημένη, θα έλεγα. Είχε μια νοοτροπία έτσι τρελή, του στυλ ερχόταν, α πούμε, από, τις, από το Λονδίνο για καλοκαίρι, ερχόταν στο σπίτι μα και λέει στη μάνα μου θέλω να μου γεμίσει την πανιέρα. Γιατί εμεί στο Λονδίνο κάνουμε μπάνιο, δεν κάνουμε ντουζ. Ή ερχόταν και έβγαζε πάνω στο τραπέζι τη κουζίνα ένα σωρό μπουκαλάκια και κουτάκια για να μα δείξει ότι στο Λονδίνο είχαν ξέρω εγώ, σοκολατένια αυγά γεμάτα συντηρητικά, ότι είχαν γάλα σε σκόνη και διάφορα τέτοια. Μερικέ φορέ έβγαζε και κάτι μανταρίνια ή πορτοκάλια, τζάφα. Τζάφα τα οποία ήταν από αυτά τα, που τα έστελναν από το Ισραήλ στην Αγγλία και γινόντουσαν. Ξέρω εγώ, μα, μα, πλήρω μέχρι να τα πάρουν από το σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο και αυτή τα έφερνε στην Κύπρο για να μα δείξει ότι κοιτάξτε, έχω και πορτοκάλια τζάφα. Όπω και να έχει. Εκείνη την περίοδο που τη φιλοξένουσα, με τη το δωμάτιό Είπαμε η κοπέλα ήταν α, εξαιρετικά ιδιότροπη και έκανε και βλακίες. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, ήταν αργότερα αυτό, ήμουνα 15 ετών που κυκλοφορούσε στην αυλή της μάνας μου και φορούσε ένα κοντό κολλά. Καλοκαίρι τώρα, γυναίκα 82-83 ετών και της λέω ο πατέρας μου «Θεία σε παρακαλώ πολύ να ντύνεσαι πιο σεμνά γιατί εδώ είναι σπίτι ιερέως, πώς δίνεσαι έτσι». Και έρχεται αυτή η θεία, ανεβαίνει στον... στη βεράντα και λέει «Κοίτα τη γάμπα μου, κοίτα τη γάμπα μου, είναι πιο ωραία από τη γάμπα της κόρης σου που είναι 15 χρονών». Για τέτοιο μυαλό μιλάμε. Δεν κατηγορώ τη θεία, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με δύο καραναρχισάρες, τη μάνα της και τη γιαγιά μου. Πιστεύω πως η γιαγιά μου την είχε κακοποιήσει τη θεία. Και η γιαγιά μου ήταν ο ηθήνο που την έστειλε στα 40 της να πάει πυρέτρια στην Αγγλία ενώ δεν είχε κανένα πρόβλημα επιβίωσης στην Κύπρο, όπως και να έχει η θεία ήταν όπως ήταν. Ο πατέρας μου και η μάνα μου σεβόντουσαν τη θεία και φερόντουσαν καλά στη θεία. Πιστεύω από ευγένεια και πιστεύω επειδή η θεία δεν ήταν στην επιρροή του ελέγχου τους. Δηλαδή δεν ήταν παιδί του η θεία για να τη σπάσουν στο ξύλο. Οπότε εγώ βίωνα αυτή την αντίθεση ότι με μένα ήταν τόσο πολύ αυστηρή, ειδικά ο πατέρα μου. Και η μάνα μου ήταν πολύ αυστηρή. Ο πατέρα μου ήταν αυτό που εκτελούσε. Η μάνα μου ήταν αυτή που κατέκρινε. Και ο πατέρα μου εκτελούσε. Και τσαντιζόμουν, ρε παιδί μου, που ήταν οι άλλοι εκεί πέρα που ήταν εντελούλου και δεν τη έλεγαν τίποτα. Και εγώ ήμουν ένα παιδί του κατηχητικού που προσπαθούσα πάντα να είμαι καλό παιδί και να του ευχαριστήσω και τη έτρωγα. Επίση εκείνη την περίοδο φιλοξενούσαμε μια ξαδέρφη μου, η οποία είχε έρθει για το καλοκαίρι. Και ήμουνα πολύ χαρούμενη που είχα μια ξαδέρφη. Γιατί οι άλλε μου ξαδέρφε από την πλευρά τη μάνα μου ήταν πολύ μεγαλύτερε. Η ξαδερφούλα μου από την πλευρά του πατέρα μου, αυτή που σκοτώθηκε 13 χρόνο σε αυτοκινητικό δυστύχημα το 2006, δεν είχε γεννηθεί ακόμη. Και ήταν η ξαδέλφη που ήταν στην ηλικία μου. Και κάναμε παρέα. Και έβλεπα ότι το κορίτσι αυτό φυσιολογικότατα, στην ηλικία των 10 ετών που ήταν τότε, έκανε βλακίε. Φυσιολογικότατα δηλαδή, δεν έκανε τίποτα τραγικό. Έκανε ιδιοτροπίε, έκανε αταξίε και δεν τη έλεγε τίποτα η μάνα. Την οποία μου εγώ αγαπούσα, Ήθελα πολύ να είμαστε φίλες. Ήθελα πάρα πολύ να με αγαπάει ξαδέρφη μου. Λοιπόν, καθόμαστε να φάμε στο τραπέζι του 15 Αυγούστου. Είναι ο 15 Αυγούστου έχει πέσει μέρα νηστείας. Τώρα θα σας πω ποια χρονιά είναι, γιατί ήταν Παρασκευή. Τώρα θα σας πω, γιατί τρώγαμε ψάρια. Θα πάω πίσω. Λοιπόν, το 1986 έγινε το συμβάν. Ήταν 15 Αυγούστου 1986, η μέρα Παρασκευή. Οπότε, εφόσον ήμασταν ιερατική οικογένεια που τηρούσαμε του κανόνε των νησιών, δεν ήταν το τραπέζι με κρέα, το τραπέζι ήταν με ψάρι. Οπότε η μάνα μου είχε φέρει κάποια φρέσκα ψάρια, ακριβά, τα οποία τα τηγάνει ο πατέρα μου. Θυμάμαι τι ψάρια ήταν, μπαρπούνια μεγάλα, νομίζω ήταν. Δεν ξέρω τι, γιατί ε, υπήρχε. Ε, ε, υπήρχαν μέρε που τρώγαμε πιο ακριβά ψάρια, πιο φθηνά ψάρια. Έφερε τα πιο ακριβά ψάρια τέλο πάντων η μάνα μου και η ξαδέρφη μου έκανα το εξή. έβαζε στο πιάτο τη ένα ψάρι, έτρωγε λίγο, το πετούσε. έπεβαζε άλλο, έτρωγε λίγο, το πετούσε. Εγώ ήξερα πολύ καλά ότι αν έκανα αυτή τη συμπεριφορά θα τη έτρωγα. Έπιανα τα ψάρια που πετούσε η ξαδέρφη μου και τα ξεκοκάλιζα εγώ. Αλλά η ξαδέρφη μου συνέχισε να το κάνει αυτό. Τώρα σκέφτομαι ότι μπορεί να μην τη άρεσε το ψάρι. Ήταν 10 χρόνων, ήταν στην Κύπρο, ήταν μακριά από τη μάνα τη, από τη γιαγιά τη. Δεν ξέρω πώ το σκεφτόταν. Τσαντίστηκα. Επίση είχα τσαντιστεί γιατί η Θεία είχε κάνει διάφορα μέσα στο δωμάτιο το δικό μου, στο οποίο φιλοξενούνταν, και δεν τη είχαν κάνει τι παρατηρήσει που θα μου έκαναν εμένα. Οπότε άρχισα την ώρα του τραπέζιου να κάνω παράπονα. Και όταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν να σηκωθεί πάνω ο πατέρα μου. Ήταν γύρω στι 2.30-3 το μεσημέρι, είχε πάρα πολύ ζεστή. Και να αρχίσει να με τρέχει ξοπίσω για να με δύρει. Να με τρέχει γύρω-γύρω από το σπίτι, να με φτάνει και να με καταχαιριάσει. 15 Αυγούστου του 1986 ήμουν 11 ετών. Και να φάω το ξύλο τη αρκούδας και μάλιστα στην αυλή και μάλιστα ει ευήκον των γειτόνων. Που μπορεί να είδαν κιόλα οι γειτόνε. Θυμάμαι όταν τις έφαγα και μετά ένιωθα μεγάλη ντροπή. Ένιωθα ότι ήμουν ένα παλιό κόριτσο που ζήλευα τη θεία και ζήλευα τη ξαδέρφη μου. Ένιωθα πω, όπω μου είχε πει η μάνα μου, μπήκε ο διάβολο μέσα σου. Ότι παρόλο που είχα κοινωνήσει εκείνη την ημέρα, μπήκε ο διάβολο μέσα μου. Ένιωθα τρομερή ε, ανησυχία. Ένιωθα τρομερέ τύψει. Εν μεταξύ, όλου παραδόξου. Τρει ημέρε μετά, 18 του Αυγούστου το 1986 ήταν η πρώτη φορά που είδα περίοδο. Οπότε είναι πολύ πιθανόν να ήμουν και γεμάτη ορμόνε, ε, οι οποίε να μην αναστάτωναν και να είχα γίνει τόσο. Το Όντω, του είχα πρίξει τα αυτιά. Και έτσι με άρχισε να με τρέχει και να με σαπίζει το ξύλο. Θυμάμαι, θα μου πείτε, γιατί θυμάσαι την ημερομηνία που είδε για πρώτη φορά περίοδο, ότι θυμάμαι γιατί τρει μέρε μετά είχαμε πάει σε έναν κατασκηνοτικό χώρο μαζί με κάτι ε, φίλου στο γονιό, μάλλον ιστορία πικραμένη εκεί, αλλά κοντακτική, τέλο πάντων. Και είχα ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί ήταν η πρώτη μέρα που είχα περίοδο και δεν είχε εκεί μια κανονική τουαλέτα. Και το θυμάμαι γιατί ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία. Και το θυμάμαι γιατί 18 Αυγούστου του 1996 παντρεύτηκα και 18 Αυγούστου το 2006 γεννήθηκε η κόρη του αδερφού μου, η πρώτη μου ανιψιά. Όπω και να έχει. Τη έφαγα. Και μετά που τη έφαγα, ένιωθα πανάσχημα. Ένιωθω ότι είχα χαλάσει το τραπέζι του 15 Αυγούστου. Ένιωθω ο χειρότερο άνθρωπο στη Γη. Πώς το εξηγώ τώρα. Οι γονεί μου πρέπει να πιέζονταν να έχουν στο σπίτι φιλοξενούμενους και κυρίως τη θεία που ήταν έξω από τα όρια του ελέγχου τους. Ήταν εξαιρετικά και φανταζομαι είναι ακόμη ελεγκτικοί άνθρωποι. Οπότε αυτό πρέπει να τους δυσκόλεψε. Επίσης, κυρίως η μάνα μου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην ξαδελφή μου γιατί ένιωθε ότι το παιδί αυτό ήταν αδικημένο σε σχέση με εμάς με το δικό της το μυαλό. Ήταν αδικημένο γιατί οι γονείς της χωρίς, είχαν χωρίσει, ήταν αδικημένο γιατί δεν είχε μια αγία ελληνική οικογένεια και ούτω καθεξής. Και έδειχνε καλοσύνη και συμπόνια προς την ξαδέρφη μου. Όπως έπρεπε να δείχνει καλοσύνη και συμπόνια προς την ξαδέρφη μου, δεν έδειχνε όμως προς τα παιδιά της. Οι κοινοτικοί ναρκισιστές κάνουν πάρα πολλέ φιλανθρωπίες, είναι εξαιρετικά αγαπητικοί προς τον έξω κόσμο, έχουν όμως ένα άλλο πρόσωπο μέσα στην οικογένεια του. Η δική μου η αντίδραση, το δικό μου το ξέσπασμα, που όντω είχα κάνει ξέσπασμα εκείνη τη μέρα. Α, γκρίνιαζα, μουρμουρούσα και έλεγα τι είναι αυτά τα πράγματα και γιατί δεν τι θυμώνετε και εμένα μου θυμώνετε και κάνετε αδικίες και τέτοια. Και είπαμε, άρχισε να με τρέχει και να με δέρνει. Λοιπόν, αυτή είναι μια νοσταλγία που έχω εγώ. Και φαντάζομαι ότι χάλασα και την εικόνα τη Αγία Ελληνική Οικογένεια δεν ξέρω και ποιον ξένο είχαμε, γιατί οι γονεί μου είχαν πάντα την τάση Πάσχα Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, στο τραπέζι μετά την Ανάσταση, να καλούν και έναν ξένο, γιατί έτσι θα ήταν πιο ε, καθώ πρέπει θρησκευτική, ερατική οικογένεια. σω είχαμε και έναν ξένο, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι έκλαψα πολύ εκείνο το 15 Αύγουστο, ένιωσα άχρηστη, ένιωσα ότι εγώ έφτεγα που χάλασα τη διασκέδαση και το τραπέζι του 15 Αύγουστο, Άλλωστε νηστεύαμε 15 μέρες για να φτάσουμε σε εκείνο το Άγιο Πάσχα και το 15 Αύγουστο ονομάζεται Πάσχα στη θρησκευτική παράδοση και γενικά μου έμεινε μια πικρή γεύση. Και επίσης θυμάμαι πως ήταν πολύ νόστιμα εκείνα τα ψάρια και ιδιαίτερα νόστιμα αυτά που έπιανα από την ξαδέρφη μου και τρώγα α, τα ξεκοκάλιζα εγώ. Αυτή είναι η πρώτη νοσταλγία. Επειδή κάποιοι νοσταλγούν τις παιδικέ μας ηλικίες, εγώ νοσταλγείς αυτό. Η δεύτερη ανάμνηση η δεύτερη νοσταλγία είναι η 14η Αυγούστου 1993. Παραμονή 15 Αυγούστου. Εγώ έχω κάνει 20 μαθήματα οδήγησης. Επειδή όπως σας είπα και προηγουμένως ο πατέρας μου με έσπρωξε να περπατήσω νωρίς και δεν μου πουσούλησα καθόλου. Όπως μου, έχουν εξηγήσει οι νευρολόγοι. Δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η παρεγκεφαλίδα μου αυτό το αρχαϊκό σημείο του ανθρωπίνου εγκεφάλου, εκεί όπου εδράζεται η λεπτή κινητικότητα. Οπότε είχα δυσκολία να μάθω νόδιο. Ξεκίνησα τα μαθήματα από τον Ιούνιο του 1993, οι αρχές Ιουλίου, μετά που τελείωσα τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και είχα κάνει 20 μαθήματα, έκανα 22 νομίζω. Πήρα την άδεια με την πρώτη, αλλά θυμάμαι ότι ένιωθα πάρα πολύ άχρηστη. Και είχα τρομερή φοβία στον οδηγή Είχα μαθητική άδεια, οπότε δικαιούμουν να οδηγήσω και να είναι δίπλα μου κάποιο ο οποίο έχει κανονική άδεια. Εκείνο το, εκείνη τη μέρα, 14 Αυγούστου 1993, μετά τον Εισαπερινότο, του 15 Αυγούστου, μου λέει ο πατέρα μου: Θε να οδηγήσει. Να πάρει εσύ το αυτοκίνητο από την εκκλησία στο σπίτι. Φοβόμουν, μου λέει: Έλα, και θα είμαι δίπλα σου και θα σε βοηθήσω. Και θα σε στηρίξω. Δεν φτάσαμε μόνο μέχρι το σπίτι, είπαμε να κάνουμε και μια άλλη διαδρομή πιο μακρινή. Οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ήταν alt και εγώ έπρεπε να πω απέναντι και να διασχίσω μια μεγάλη λεωφόρο. Στεκόμουν λοιπόν στο alt, έβλεπα αριστερά και δεξιά και δεν τολμούσα να ξεκινήσω. Φοβόμουν ότι δεν θα τα κατάφερνα να βάλω μπρο, θα σταματούσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και θα με χτυπούσε κάποιο. Πρέπει να καθυστέρησα 30-40 δευτερόλεπτα στη στάση. Υπήρχε και κίνηση. Πηγαίναν και ερχόντουσαν και αυτοκίνητα στον κύριο δρόμο, αλλά ένα πιο έμπειρο οδηγό από μένα θα ξεκινούσε πιο νωρί. Από πίσω μου ήταν ένα αυτοκίνητο αγροτικό, ένα αυτοκίνητο διπλοκάμπινο, που οδηγούσε ένα νεαρό, ο οποίο είχε θυμώσει πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν ξεκινούσα από απέναντι. Άρχισε να μου πατάει κόρνα. Εγώ ξεκίνησα φοβισμένη να διασταυρώσω το δρόμο με το αυτοκίνητο. Οπότε αυτό έβαλε φόρτσα, έβαλε δύναμη, έβαλε ταχύτητα. Την ώρα που διασταύρωνα το δρόμο με το αυτοκίνητο, με προσπέρασε από τα δεξιά και όταν μπήκα στον απέναντι δρόμο, με πλεύριζε για να με σκοτώσει. Πιστεύω ότι όταν είδε ότι στο η θέση του συνοδηγού καθόταν ένα ιερέας και οδηγούσε ένα κοριτσάκι, ότι πρέπει να διαολύστηκε ακόμη περισσότερο. Οπότε την ώρα που ήρθε να, με... να μου κάνει εμπλοκή, στην Κύπρο το τιμόνι είναι στα δεξιά. Αυτό ήρθε δεξιά από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να με χτυπήσει με το αυτοκίνητο του. Εγώ έκανα μια απίστευτη μανούβρα που δεν την έκανα εγώ ίδια, την έκανε το υποσυνείδητο μου, την έκανε ο εγκέφαλο μου. Ανέβηκα πάνω στο πεζοδρόμιο, ενώ δεν ήξερα πώ να ανεβαίνω πάνω στο πεζοδρόμιο και τον απέφυγα. Και μετά από αυτό σταμάτησα και ήμουνα συγκλονισμένη. Και μου λέει ο πατέρα μου: Το έχει. Το έχει. Τα αντανακλαστικά σου είναι πολύ καλά, και μπορείς να οδηγήσεις. Έχω αυτή την νοσταλία της παραμονής του 15 Αύγουστου του 1993. Γιατί μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις δύο ιστορίες. Πρώτον, γιατί θέλω κάπου να τα πω. <laughs> γιατί θέλω να σας πω ότι δεν είσαστε μόνοι όσοι θυμάστε τέτοιες μέρες δραματικές ημέρε εορτάσιμε παλαιότερων ετών. Ότι σε όλε τι οικογένειε τι οποίε υπήρχε κακοποίηση γινόταν τρελό πάρτι τι ημέρε των εορτών. Ότι δεν φταίγατε εσεί που σα ξυλοκοπούσαν και σα σάπιζα στο ξύλο τι ημέρε των γιορτών. Ότι δεν ήσασταν άταχτοι και γι' αυτό τι τρώγατε. Ήσασταν άτομα που ήσασταν υπό τον έλεγχο των σαντιστών γονέων σα και γι' αυτό ξεσπούσαν πάνω σα τα νεύρα του. Εγώ πιστεύω ότι ο πατέρα μου εκείνη τη μέρα και η μάνα μου είχαν νεύρα και από τη φιλοξενία και από το άγχο για το τραπέζι και από την κούραση τη νηστεία του 15 Αυγούστου και και, 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 και τα οποία έβγαλαν πάνω στο γνωστό θύμα, τον αποδιοπομπέο τράγο τη οικογένεια, το μαύρο πρόβατο. Δεν φταίγαμε εμεί που είμαστε μαύρα πρόβατα. Συνήθω οι οικογένειε επιλέγουν, οι τοξικέ οικογένειε, οι κακοποιητικέ οικογένειε επιλέγουν το πιο ευαίσθητο παιδί. Το πιο καλοήθες παιδί, το πιο ευγενικό παιδί να το χρήσουν μαύρο πρόβατο. Για ευνόητου λόγου. Γιατί αυτό το παιδί δεν θα αντιδράσει ιδιαίτερα. Και να γκρινιάξει, μετά θα έρθει να ζητήσει συγγνώμη. Εννοείται ότι την Παρασκευή, 15 Αυγούστου του 1986, γονικλυνή ζήτησα συγγνώμη και από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου και από τη ξαδέρφη μου και από τη Θεία. Πολύ πιθανό να ζήτησα και από κάποιον ξένο, αν είχαμε ξένο εκείνη τη μέρα. Αυτό μου διαφεύγει. Το 1986 ήμουνα στην Εκτή Δημοτικού. Ήταν το καλοκαίρι πριν από την πρώτη γυμνασία. Το δεύτερο περιστατικό, αυτό που έγινε την παραμονή του 15 Αύγουστου του 1993, είναι ένα περιστατικό το οποίο δείχνει ότι όσο αδύναμος κι αν είσαι, όσο κακοποιημένος κι αν είσαι, όσο φοβισμένος κι αν είσαι, έχεις τις δυνάμεις για να αποφύγεις τον σκόπελο. Δεν πρέπει να παύσουμε να πιστεύουμε στη δική μας βιοφιλία Όπω λέει ο Έριχ όσοι βρίσκεστε στη συμμετοχή και διαβάζουμε τώρα το βιβλίο Η καρδιά του ανθρώπου, γνωρίζετε τι σημαίνει βιοφιλία, αγάπη για τη ζωή. Και ότι ακόμη και όσοι έχουμε βιώσει πάρα πολλά, και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που βιώσαν πολλά περισσότερα από μένα, στο κανάλι εδώ ακούμε ιστορίε πολύ πιο σκιαχτικέ και πολύ πιο σκεώδει και πολύ πιο κακοποιητικέ από τι δικέ μου ιστορίε, τι προσωπικέ μπορούμε να βγούμε στο φως. Μπορούμε να επιβιώσουμε, να είμαστε survivors, αλλά και να οδηγηθούμε στην ευδαιμονία. Μέσω της πλήρους αποκοπής από τοξικά πρόσωπα και τοξικά περιβάλλοντα και τοξικές σχέσεις, μέσω της βαθιάς ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του καθημερινού πνευματικού αγώνα. Disclaimer, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ υπεύθυνο οποιονδήποτε άλλο... για την κακοποίηση που δέχθηκα από τους γονεί μου... παρά μόνο τους ίδιους του γονισμού. μου. Αυτοί ήταν οι εγκέφαλοι, τα masterminds, οι υποκινητές... και οι εκτελεστές της σωματικής και ψυχικής βίας που βίωσα. Disclaimer νούμερο 2. Δεν τους μισώ, αλλά δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ ποτέ την κακοποίηση και δεν ξεχνώ ποτέ ότι όσες φορές και αν τους συγχώρεσα στο παρελθόν, με ξανακακοποιούσα. Μόνο ένα βλέμμα, μόνο μια ηρωνία, μόνο ένα μηδίασμα. Όχι ευγενικό, ήταν αρκετό για να ξυπνήσει μέσα μου όλα μου τα τραύματα. Για να με αποριθμίσει συναισθηματικά και να με ξαναπάρει στο έρεβος. σου. Τα πράγματα για τα οποία με κατηγορούν οι γονείς μου είναι πράγματα τα οποία έκανα είναι λάθη τα οποία έκανα μετά που μεγάλωσα κακοποιητικά, μετά που είχα μια εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, μετά που έγινα people pleaser, μετά που έγινα συνεξαρτόμενη, μετά που ήμουνα ενήλικα χωρί εφόδια για να ζήσω τη ζωή μου με ένα υγιή τρόπο. Ναι, έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει λαθασμένε επιλογέ. Έχω κάνει λάθη. Αλλά αυτά τα λάθη είμαι βέβαιη πω δεν θα τα έπρατα εάν μεγάλωνα σε ένα υγιέ περιβάλλον αν μεγάλωνα σε μια οικογένεια που τα παιδιά να τα σέβονται οι συνέχεια, όχι διαλυματικά. Σε μια οικογένεια που οι γονείς να αγαπούν τα παιδιά τους και στα λόγια και στις πράξεις. Σε μια οικογένεια που να υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Σε μια οικογένεια που να μην γίνονται διακρίσεις. Σε μια οικογένεια που να με αποδεχόταν όπως είμαι. Είμαι αυτή που είμαι, έτσι έχω γεννηθεί. Είναι πολύ αστείο να δείτε φωτογραφίε μου που ήμουν ένα παιδί. Και θα βάλω τώρα στη συνέχεια φωτογραφίε που ήμουν ένα παιδί για να δείτε ότι ούτε καν στη φάτσα δεν έχω αλλάξει από τότε που ήμουν ένα παιδί. να έχω γεννηθεί έτσι, να είμαι γλωσσού, να έχω μεγάλη ευαισθησία, να έχω μεγάλη αγάπη στη δικαιοσύνη, να είμαι ευαίσθητη, να είμαι διάφανη, να είμαι πλήρως ευάλωτη, να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έτσι ήμουνα. Έτσι γεννήθηκα. Αυτή την ιδιοσυγκρασία είχα και αυτή την ιδιοσυγκρασία επιλέγω να έχω. Δεν θα αρνηθώ τον εαυτό μου. Δεν θα γίνω κάτι άλλο. Δεν θα γίνω ένας ψυχρός άνθρωπος. Δεν θα γίνω ένας άνθρωπος καθώς πρέπει. Κομιλφό, ένας άνθρωπος στερεοτυπικός. Δεν θέλω να γίνω. Δεν ξέρω αν μπορώ. Δεν θέλω να γίνω. Έχω τέσσερα παιδιά. Δύο βιολογικά παιδιά και δύο θετά παιδιά. Το κάθε παιδί έχει το δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα, τη δική του ιδιοσυγκρασία. Κανένα από τα παιδιά μου δεν έχει ολοκληρώσει τα στάδια ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματική και ώστε να έχουν ένα παγιωμένο χαρακτήρα. Ο γιος μου είναι 27 ετών ο μεγάλος. Σε ένα χρόνο θα έχει φτάσει στην ηλικία που θα έχει αναπτυχθεί πλήρω ο πρόσφυγος με το οποίο λοβός. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 24 και μισό. Έχει ακόμη χρόνια. Η κόρη μου η μικρή είναι 13. Ο γιος μου μικρός είναι 8,5. Άρα κανένα από τα παιδιά μου δεν έχει παγιώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Όμως σε όλα μου τα παιδιά φαίνονται τα διοσυγκρασιακά του στοιχεία, τα οποία οφείλω να τα σεβαστώ. Οφείλω να τα αγαπήσω. Οφείλω να τα αποδεχτώ. Αυτή ήταν η σημερινή μου εξομολόγηση. Μην με λυπάστε, είμαι πολύ καλά. Και είμαι καλά επειδή αντιστάθηκα στην επιθυμία να έχω ξανά επαφή. Είμαι πολύ καλά επειδή την νοσταλγία μου τη χρησιμοποιώ με δημιουργικό τρόπο, ούτως ώστε να υπενθυμίσω στον εαυτό μου για ποιο λόγο δεν πρέπει να έχω ξανά επαφή. Όσοι βρίσκεστε στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής, στο webinar της 10ης Αυγούστου 2024 υπάρχει στο playlist με τα webinars και αν δεν το παρακολουθήσατε live, παρακολουθήστε το γιατί έχει πολύ χρήσιμες συμβουλές για το no contact. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Καλή Παναγιά, δεν λένε. Ναι. Καλή Παναγιά, εγώ θα έλεγα καλή γονεϊκή γονεϊκότητα, καλή μητρική μητρότητα, καλή πατρική πατρότητα. Αυτά. Σας αγαπώ. Δεν θέλω λύπηση στα σχόλια. Θέλω ιστορίε επιτυχία. Αν θέλετε ή αν θέλετε να, με, να διηγηθείτε και δικά σα, ευχαρίστω. Απλώ μην με λυπηθείτε. Είμαι καλά. Γεια. Yeah.